Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το 2021 κλείνει με 17 γυναίκες δολοφονημένες. Θρηνούμε 17 γυναίκες οι οποίες έχουν δολοφονηθεί από τους συζύγους τους κυρίως. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο η φυσική εξόντωση των γυναικών που θρηνούμε. Πρόσφατα επανήλθε το θέμα, γιατί είναι θέμα παλιό, στο οποίο δεν είχαμε δώσει σημασία, της δολοφονίας, της ψυχολογίας γυναικών. Του ψυχολογικού βιασμού γυναικών, με όλα αυτά τα που αποκαλύφθηκαν με τα βίντεο εκδίκησης ή όπως αλλιώς ονομάζονται. Το μόνο θετικό, αν υπάρχει κάτι θετικό σε όλες αυτές τις ιστορίες, είναι ότι κάθε τέτοιο περιστατικό απελευθερώνει γυναίκες οι οποίες βγαίνουν και μιλούν. Και αυτό νομίζω ότι είναι, λέω ότι είναι θετικό, γιατί ίσως μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Πολλές γυναίκες έχουν βγει, έχουν μιλήσει, έχουν καταθέσει τις μαρτυρίες τους. Διαβάσαμε στο Facebook μια ανάρτηση μιας συναδέλφου δημοσιογράφου, της κυρίας Νάντιας Αλεξίου, η οποία μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας σήμερα εδώ στο Μιλιτέρ. Κύριε Αλεξίου, καλώς ήρθατε στο Μιλιτέρ. Όπως είπα, διάβασα την ανάρτησή σας στο Facebook, διάβασα την περιπέτεια που εσείς βιώσατε. Και θα ήθελα έτσι με δύο λόγια να μας την διηγηθείτε εσείς, γιατί καλό είναι να την αφηγηθείτε εσείς και όχι εγώ όπως την τη διάβασα, γιατί είναι θέμα δικό σας τι θέλετε να πείτε και τι όχι. Δεν έχω κάτι να κρύψω σε αυτή την ιστορία. Άλλωστε, έχω επιλέξει σε όλη μου την πορεία ό,τι κάνω να φέρει την υπογραφή μου και να μιλάω προς τα έξω. Γι' αυτό το λόγο είμαι και, έχω και διάδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αλήθεια είναι ότι μιλάω εκ του ασφαλούς. Και μιλάω εκ του ασφαλούς γιατί έχουν περάσει 16 χρόνια από εκείνη την ιστορία. Γιατί αν ήταν νωρίτερα, ενδεχομένως να μην μπορούσα εγώ να το συζητήσω, ενδεχομένως να μην ήταν κατάλληλες οι συνθήκες. Αφορμή η γνωστή ιστορία του Στάθη Παναγιωτόπουλου και η επιλογή του να δημοσιοποιήσει υλικό που είχε έρθει στην κατοχή του με μία πρώην σχέση του, ερωτικού περιεχομένου, χωρίς την δική της συγκατάθεση στο διαδίκτυο. Η δική μου υπόθεση βέβαια διαφοροποιείται αρκετά, γιατί ήταν ένας δημοσιογράφος, δουλεύαμε σε ανταγωνιστικά, θα μπορούσε να πει κάποιος, μαγαζιά, όπως θεωρούμε τα μέσα στα οποία εργαζόμαστε. Κάποια στιγμή με προσέγγισε, μου ζήτησε, εγώ είχα ξεκινήσει 3-4 χρόνια, δηλαδή ήμουν στην πάρα πολύ αρχή της δημοσιογραφικής μου πορείας, ενώ ο συγκεκριμένος είχε ήδη χρόνια πορεία στο χώρο. Στην αρχή με προσέγγισε ζητώντας να έρθουμε λίγο πιο κοντά, να γίνει κάποια σχέση. Του εξήγησε ότι είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει. Είναι κάτι το οποίο δεν θα ασχολιόμουν ούτως ή άλλως. Επέλεξε να κάνει κάτι το οποίο δεν είχε καμία λογική στον τρόπο που σκεφτόμουν και όταν προσπάθησα να βρω απαντήσεις στο γιατί. Επέλεξε λοιπόν να δημιουργήσει τρεις πλαστές αγγελίες σε τρεις διαφορετικούς ιστότοπους γνωριμιών, εμφανιζόμενος ως εγώ, χρησιμοποιώντας το όνομα και την ηλικία που είχα τότε. Έκανε chat, δηλαδή συνομιλούσε κάτι σαν το Messenger εκείνης της εποχής με τους ενδιαφερόμενους που είχαν επιλέξει τα συγκεκριμένα προφίλ, τα οποία να σημειώσω ότι ήταν χωρίς φωτογραφία στις σελίδες γνωριμιών, και όταν η συζήτησή τους έφτανε σε ένα απροχώρητο σημείο, τους έδινε, και το απροχώρητο σημείο ήταν σε έξαρση ερωτικής ορμής, θα το θέσω κάπως έτσι, τους έδινε για τη συνέχεια το κινητό μου τηλέφωνο, πάρε με τηλέφωνο να πούμε να κάνουμε τα υπόλοιπα, να βρεθούμε από κοντά. Αρχίζω λοιπόν να δέχομαι τις πρώτες κλήσεις. Μάλιστα, υπήρχε και μία υποσημείωση, όπως με ενημέρωσαν χρήστες των συγκεκριμένων σελίδων γνωριμιών, με τους οποίους επικοινώνησα στη συνέχεια, επικοινώνησαν και την ακρίβεια εκείνη μαζί μου. Τους έλεγε να επικοινωνούν μαζί μου από τις 12 το βράδυ, από τα μεσάνυχτα, μέχρι τις 4 το επόμενο απόγευμα. Γιατί ήξερε ότι δούλευα απογευματινές ώρες στο γραφείο που εργαζόμουν. Αρχίζω λοιπόν να δέχομαι τα πρώτα τηλεφωνήματα και μάλιστα ήταν Σαββατοκύριακο που είχα ρεπό και δεν ήμουνα καν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δέχομαι το πρώτο τηλεφώνημα,
Λέω, ένας βλαμμένος πήρε λάθος τηλέφωνο. Δεύτερο τηλεφώνημα, τρίτο τηλεφώνημα, αρχίζω πλέον να γίνομαι επιθετική στα τηλεφωνήματα. Αριθμούς τους οποίους δεν γνώριζα, κλήσεις τις οποίες δεν είχα καταχωρημένες στο κινητό μου τηλέφωνο, ανθρώπους οι οποίοι επικοινωνούσαν από απόκρυψη, ήταν το χειρότερό μου η αλήθεια είναι, μέχρι που κάποια στιγμή ένας νεαρός με καλεί ότι έχω μπει στο γραφείο μου, με καλεί και μου λέει ότι μιλάγαμε πριν από λίγο στο chat και να συνεχίσουμε την κουβέντα. Μιλάγαμε πριν από λίγο, μόλις μπήκα στο γραφείο, ήμουν στο δρόμο, δεν μίλαγε σίγουρα μαζί μου. Και μου λέει το παλικάρι ότι ξέρεις κάτι, κοπελιά, κάποιος σου έχει κάνει μια κακή πλάκα, τα στοιχεία σου είναι σε σελίδα γνωριμιών και μου υπέδειξε και τη σελίδα, μου υπέδειξε και το προφίλ, μου εξήγησε και πώς λειτουργεί, δηλαδή ότι μιλάς μαζί του, σου δίνει το κινητό για πιο προσωπική συζήτηση, με την υπόδειξη πάντα ότι οι ώρες που θα πρέπει να καλεί κάποιος είναι μετά τις 12 το βράδυ. Μίλησα στον τότε προϊστάμενό μου, ο οποίος με παρέπεψε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και μάλιστα ήταν από τις υποθέσεις ότι είχε γίνει αυτόνομο τμήμα, γιατί μέχρι τότε η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος υπαγόταν στην οικονομική αστυνομία. Κατέθεσα την πρώτη μήνυση. Δεν ήμουν και πολύ σίγουρη και δεν μου είχαν αφήσει και πάρα πολλές ελπίδες οι αστυνομικοί ότι ενδεχομένως να βγει κάποια άκρη. Και τι σημαίνει να βγει κάποια άκρη, να εντοπιστεί ο δράστης και να ταυτοποιηθεί σε συγκεκριμένα στοιχεία, έτσι ώστε κάποια στιγμή να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Ακολούθησαν τρεις πάρα πολύ δύσκολοι μήνες. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Γιατί ήταν πολλά τα τηλέφωνα, γιατί ήταν ο τρόπος της επικοινωνίας, γιατί ήταν πολύ νεαρή η δική μου ηλικία. Γιατί οι προσλαμβάνουσες σε σχέση με το σήμερα ήταν τελείως διαφορετικές. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι μήπως δεν πάω να το καταγγείλω και να το αφήσω να περάσει. Δεν ήταν ίωση να το αφήσω να περάσει. Ήταν μια κατάσταση που ήταν ενοχλητική και έπρεπε να μιλήσω. Μίλησα λοιπόν στον προϊστάμενό μου, με παρέπεψε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το διάστημα που ακολουθεί είναι δύσκολο και κάθε φορά που είχα ένα καινούριο στοιχείο πήγαινα και υπέβαλα συμπληρωματική μήνυση. Μάλιστα, κάποια στιγμή είμαι έξω από το γραφείο, πηγαίνω σε ρεπορτάζ και με καλεί μια κυρία η οποία ήταν σε σχέση με κάποιο κύριο από την επαρχία. Το γεγονός ότι ήταν σε σχέση δεν ήταν ανασταλτικό για εκείνον να ψάχνεται και σε σελίδες γνωριμιών. Και μάλιστα, ό,τι του κινούσε το ενδιαφέρον, όχι μόνο το καταχωρούσε στο κινητό του τηλέφωνο, αλλά έκανε download και στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Φωτογραφίες, υλικό, βίντεο, ό,τι υπήρχε διαθέσιμο σε σχέση με τα προφίλ που τον ενδιέφεραν. Η γυναίκα λοιπόν είχε βρει το κινητό μου τηλέφωνο και το όνομά μου στην καταχώρηση του κινητού τηλέφωνου του συντρόφου της. Και άρχισε να μου λέει ότι και ποια είσαι εσύ και τι θες με τον σύντροφό μου και μισό λεπτό παιδιά να οργανωθούμε. Ποια είστε εσείς και πού βρήκατε το κινητό μου τηλέφωνο. Μου εξήγη λοιπόν ότι ο σύντροφός μου μου λέει αυτό, της λέω κοιτάξτε να δείτε. Έχω υποβάλει μία μήνυση στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Είναι ούτως ή άλλως υποδιερεύνηση αυτή η υπόθεση. Αν θέλετε με κάποιο τρόπο να με βοηθήσετε, θα ήθελα ό,τι υλικό έχει ο σύντροφός σας από τη συγκεκριμένη σελίδα να μου το στείλει, να μου το αποστείλει ταχυδρομικά, όπως και το έκανε. Συγκεκριμένη λοιπόν, ο συγκεκριμένος φάκελος για μένα έκρυβε μία έκπληξη. Γιατί εκεί διαπίστωσα ότι εκτός από το προφίλ που υπήρχε στις άλλες δύο σελίδες, στη συγκεκριμένη σελίδα υπήρχε μία καταχώρηση φωτογραφίας από το ελεύθερο διαδίκτυο. Ήταν μία κοπέλα με μακρύ, καστανό, μαλλί, μέχρι τη μέση, όπως είμαι εγώ, καμία σχέση. Καθισμένη πάνω σε ένα κρεβάτι, νεγκλιζέ και από κάτω περνούσε το κινητό μου τηλέφωνο και το όνομά μου. Πάρε με τηλέφωνο να κάνουμε. Τέλος πάντων, ήταν μια τέτοια λογική συγκεκριμένη ανάρτηση. Υποβάλλω και αυτή την φωτογραφία που έχω στην κατοχή μου στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και λίγο καιρό μετά, μπορεί να ήταν σχεδόν ένας μήνας μετά, με καλούν από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, έλα πρέπει να δώσεις μια συμπληρωματική κατάθεση. Εκείνο που δεν ήξερα όταν ανέβηκα εγώ στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι ότι είχε συλληφθεί ο δράστης. Μπαίνω μέσα στο γραφείο και με ρωτάνε τι ξέρεις για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ονοματίζοντάς τον, και ποιος είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Τους εξηγώ ότι είναι δημοσιογράφος, εργάζεται σε κάποιο μέσο συγκεκριμένο, δεν έχω καμία σχέση και δεν μπορώ να καταλάβω και τον λόγο που με ρωτάτε για το συγκεκριμένο πρόσωπο.
Εκεί ακούω ότι συνελήφθη γιατί είναι ο άνθρωπος που είχε δημιουργήσει τις αγγελίες και βρίσκεται εδώ και έχει παραδεχτεί τα πάντα και μου εξηγούν πώς έφτασαν στη σύλληψή του. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος λοιπόν είχε απευθυνθεί στην επιχείρηση ενός φίλου του, μάλιστα η συγκεκριμένη επιχείρηση τότε είχε έδρα ακριβώς απέναντι από το μέγαρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Ο δράστης της συγκεκριμένης υπόθεσης είχε πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών για τα δεδομένα της εποχής πριν από 16 χρόνια, έτσι. Και μάλιστα είχε αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του ηλεκτρονικού υπολογιστή του φίλου του και κάθε φορά που η εταιρεία ήθελε να αναβαθμίσει ή να κάνει κάποια αλλαγή στα ηλεκτρονικά της συστήματα, τον καλούσε και ήταν στην επιχείρηση για αυτές τις εργασίες. Παράλληλα, βέβαια, έκανε κάποιες ανανεώσεις και στις αγγελίες που ήδη είχε καταχωρήσει. Όταν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, όταν μάλλον προέκυψε ηλεκτρονικό στίγμα από τη συγκεκριμένη εταιρεία στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που ήδη ερευνούσε την υπόθεση, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Στην κατάθεση του, ο άνθρωπος εξήγησε ότι εγώ δεν έχω κάποια σχέση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Την τεχνική υποστήριξη του υπολογιστή μου την έχει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος που εργάζεται εκεί. Και έτσι συνελήφθη. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή ήταν σοκαριστικό γιατί δεν υπήρχε κάτι προηγούμενο για να οδηγήσει σε μια τέτοια κατάσταση. Και δεν υπήρχε και κανένας λόγος ένας άνθρωπος να δημιουργήσει μια πραστή αγγελία και να σε εμφανίζει σε κάποιο site γνωριμιών ότι ενδιαφέρεσαι για γνωριμία ή να δίνει το κινητό σου τηλέφωνο για επικοινωνία σε ενδιαφερόμενους. Ζήτησα λοιπόν να μιλήσω με τον συγκεκριμένο άνθρωπο και να πάρω τις δικές μου απαντήσεις που το βασικό μου ερώτημα ήταν γιατί. Γιατί το έκανες, γιατί επέλεξες εμένα. Ήταν πολλά γιατί μαζεμένα. Η εικόνα που έχω είναι ο ίδιος. Τότε ακόμα τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν τα έπαιρναν ηλεκτρονικά, δηλαδή με σκάνερ, αλλά ήταν η παλιά κλασική εικόνα που έχουμε όλοι με μελάνη στα χέρια, στην παλάμη, εντυπώματα πάνω σε χαρτί. Η εικόνα λοιπόν που έχω είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος ήταν πιο γκώδης και πιο έψωμος και πολύ πιο ψηλός από μένα, να τρέμει ολόκληρος, να έχει ένα βλέμμα στο χάος, δεν υπήρχε ουσιαστικά, δεν μπορούσε να κεντράσει κάποιο συγκεκριμένο σημείο και τα χέρια του τρέμανε, λες και ήταν κάποιος ασθενής πάσχων από Πάρκινσον. Όταν λοιπόν βρέθηκα μπροστά του, γύρω μας υπήρχαν αστυνομικοί, δεν μείναμε μόνοι μας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και δεν μπορούσα, δεν ήμουν και εγώ σε θέση να κάνω αυτή τη συζήτηση οι δυο μας. Η ερώτησή μου ήταν γιατί. Δεν πήρα καμία απάντηση. Ένας παλιότερος αξιωματικός στη συγκεκριμένη υπηρεσία, βγαίνοντας από την αίθουσα, μου λέει: θα σου πω μια συμβουλή και νομίζω ότι με βοήθησε αρκετά σε εκείνο το σημείο. Μην ψάχνεις να βρεις λογικά επιχειρήματα σε μια παράλογη πράξη. Και όντως αυτό ήταν στην ουσία, γιατί ήταν μια παράλογη πράξη. Εκείνο το διάστημα, μέχρι εκείνο το διάστημα, δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο του 2004, αυτές οι υποθέσεις ήταν υποθέσεις οι οποίες αντιμετωπίζονταν από το ισχύον νομικό πλαίσιο της εποχής ως πλημελήματα. Ωστόσο, επειδή είχαν αρχίσει να έχουν ραγδαία αύξηση τα περιστατικά ανάλογης κατάστασης, αποφασίστηκε και μετατράπηκε σε κακούργημα. Οπότε ήταν η πρώτη υπόθεση που αντιμετωπίστηκε ο κατηγορούμενος ότι έχει διαπράξει κακούργημα. Καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, επικύρωσε την απόφαση αυτή και το εφετείο, 5 χρόνια και χρηματικό πρόστιμο το οποίο κατέβαλε. Στη συνέχεια, από ό,τι έμαθα, είχε την ίδια αντιμετώπιση που είχαν οι Ράδιο Αρβίλα για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Δηλαδή, ενημερώθηκε η διεύθυνση του μέσου στο οποίο εργαζόταν από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για το τι έχει συμβεί, όπως είχε ενημερωθεί η διεύθυνση και του δικού μου γραφείου από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για την υπόθεση. Τότε ο διευθυντής του μέσου στο οποίο εργαζόταν επέλεξε να προχωρήσει σε απόλυση. Έγιναν κάποιες προσπάθειες από ό,τι μάθαινα από άλλους συναδέλφους και από ό,τι μου είπαν και στη συνέχεια συνάδελφοι ότι ξέρεις κάτι, τότε που εγώ εργαζόμουν εκεί και είχε έρθει και είχαν σκεφτεί να τον πάρουν για δουλειά, αλλά επειδή ήξερα την υπόθεσή σου είχα ενημερώσει τη διεύθυνση και τελικά δεν τον πήρανε. Για μένα δεν έχει τώρα πλέον καμία σημασία το τι έκανε αυτός. Σημασία είχε για μένα να μπορέσω να βρω πάλι τις ισορροπίες μου, να γίνω ένας άνθρωπος πιο
πιο κοινωνικός, γιατί εκείνη η περίοδος με είχε κάνει απόλυτα αντικοινωνική, και να δουλέψω με τον εαυτό μου να καταλάβω γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Συζήτησα πάρα πολύ, μίλησα πάρα πολύ για αυτή την υπόθεση. Το ευχάριστο σε αυτή την ιστορία είναι όταν κάποια χρόνια μετά βρέθηκα σε αστυνομική υπηρεσία και μάλιστα το έχω γράψει και στην ανάρτησή μου. Ήταν μια νεαρή ένστολη η οποία ήξερε, με ήξερε από τις δουλειές μου, ήξερε δηλαδή ποια ήμουν στο συγκεκριμένο χώρο, στο συγκεκριμένο γραφείο και ζήτησε να μου μιλήσει. Μου εξήγησε λοιπόν ότι ήταν και αυτή σε μια αντίστοιχη περίπτωση εμπλεκόμενη. Βέβαια η περίπτωση της προσομοιάζει περισσότερο στην υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Πρώην σύντροφος, είχε δημοσιοποιήσει ένα υλικό το οποίο είχε διακινηθεί μέσα στη σχολή στην οποία φοιτούσαν και οι δύο και βέβαια στο διαδίκτυο που το διαδίκτυο τότε δεν ήταν όπως είναι τώρα. Η κοπέλα στην αρχή φοβήθηκε, ντρεπόταν να το πει στους γονείς της, ντρεπόταν να το πει στους συμφοιτητές της, αν και όλοι γνώριζαν και στο βλέμμα όλων υπήρχε το ότι «Α, ξέρω τι έχεις κάνει». Μαθαίνοντας για τη δική μου υπόθεση, όπως μου εξήγησε η ίδια, πήρε την απόφαση να απευθυνθεί στην διεύθυνση, στη διοίκηση της σχολής και στη συνέχεια στην εισαγγελία. Και αυτό αποτέλεσε και ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια της, γιατί όταν ακολούθησαν μετά τα δικαστήρια, είχε έναν άνθρωπο δίπλα της και τον μετέπειτα σύζυγό της, που από την πρώτη στιγμή κάθισε και έκανε κουβέντα μαζί του. Ήταν δεκτικός ο άνθρωπος και κάθισε και την άκουσε και κατάλαβε την περιπέτεια που πέρασε και τη στήριξε και την υποστήριξε, όπως μου είπε, στο απόλυτο 100%. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη ουσία. Όταν ένα θύμα επιλέγει να μιλήσει, τότε θυμώνονται οι δράστες τέτοιων ενεργειών. Δεν υπάρχει κάτι να χρησιμοποιήσει ο εκβιαστής, γιατί μιλάμε για έναν εκβιασμό. Δεν υπάρχει κάτι να χρησιμοποιήσει ο εκβιαστής αν πρώτος βγεις μπροστά και πεις, πρώτη βγεις μπροστά και πεις ότι ξέρεις κάτι, έχει συμβεί αυτό. Χωρίς τη συγκατάθεσή μου, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη μου, κάποιος επέλεξε να δημοσιοποιήσει αυτό το υλικό. Ναι, καταλαβαίνω ότι η κοινωνία και γενικότερα η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι τι θα πει η οικογένεια, τι θα πούν οι έξω, τι θα πούν. Ωραία. Αυτοί θα πούνε ό,τι θέλουν. Σημασία έχει η κάθε εσύ, ο κάθε εσύ να είσαι καλά με τον εαυτό σου. Να μπορείς να συνεχίζεις τη ζωή σου, γιατί δυστυχώς έχουμε και τραγικά παραδείγματα. Νεαρή φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν και αυτή μέρος μιας τέτοιας ιστορίας. Δηλαδή η κοπέλα βρέθηκε σε μια κατάσταση αντίστοιχη με την υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Διέρευσε ένα υλικό στο διαδίκτυο, με τους δράστες να την εκβιάζουν και να την απειλούν. Και η κοπέλα αυτή, μη έχοντας διέξοδο, γιατί προέρχονταν από μια επαρχιακή πόλη, από μια τοπική κοινωνία, φοβούμενη να μιλήσει στους οικείους της, στη μητέρα της, η οποία υπεραγαπούσε και ακόμα δίνει αγώνα για αυτή την κοπέλα, αν και δεν βρίσκεται πια στη ζωή, ανέβηκε στην ταράτσα της φοιτητικής εστίας, όπου διέμενε και ενήργησε αυτοχειρία. Δεν είναι όλα μαύρα. Υπάρχει και το γκρι, υπάρχουν και άλλα χρώματα στη χρωματική παλέτα. Κυρία καλά Αλεξίου, να σας ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Πόσο διάστημα χρειάστηκε για να βγάλετε μια άκρη με αυτή την υπόθεση από τη στιγμή που την ανακαλύψατε? Γύρω στους 3-3,5 μήνες μέχρι που συνελήφθη ο δράστης. Και εσείς ήσασταν δημοσιογράφος, άρα είχατε μια λογική το πώς ψάχνεις ένα θέμα, είχατε και 2-3 γνωριμίες. Πόσο εύκολο είναι στο προπαρασκευαστικό στάδιο να γίνω δημοσιογράφος, γιατί 3 χρόνια. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Δεν είσαι δημοσιογράφος και σίγουρα δεν θα μπορούσα να μιλήσω με αξιωματικούς ή να ζητήσω βοήθεια από κάποιον ειδικό. Θέλω να πω για μια κοπέλα η οποία δεν έχει σχέση με τη δημοσιογραφία, έχει μια άλλη δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο το να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία και να βρει ποιος την εκβιάζει? Καθόλου. Το πρώτο πράγμα θα πρέπει να κάνει είναι πρώτα, αφού εντοπίσει την σελίδα ή τον ιστότοπο που είναι καταχωρημένο, το οποιοδήποτε υλικό, μπορεί να είναι μια φωτογραφία, μπορεί να είναι τα προσωπικά της δεδομένα, τα στοιχεία της, το όνομά της, το τηλέφωνό της, μπορεί να είναι ένα βίντεο,
Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνει είναι να αντιγράψει τη διεύθυνση στην οποία βρίσκεται αυτό το υλικό ή όποιες άλλες διευθύνσεις υπάρχει το επίμαχο υλικό που εντοπίζει η ίδια ή την ενημερώνουν φίλοι και γνωστοί, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Δεύτερο βήμα, κατεβάζουμε, κάνουμε download της φωτογραφίας ή screenshot της εικόνας που έχουμε στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή, έτσι ώστε να υπάρχει αποδεικτικό υλικό στα χέρια μας και να ξέρουμε να ξέρουν οι αρχές, γιατί σε αυτές θα πρέπει να απευθυνθούμε στη συνέχεια, πού ακριβώς βρίσκεται το συγκεκριμένο υλικό. Οτιδήποτε άλλο έρχεται στη γνώση μας, πρέπει και αυτό, κάθε φορά που έχουμε μια καινούργια ενημέρωση, να τα αποστέλουμε στην αρμόδια υπηρεσία. Μπορεί σε κάποια περιοχή να μην υπάρχει δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αν και γραφεία συνεργαζόμενα υπάρχουν σε όλη την επικράτεια. Αυτή τη στιγμή τα δύο μεγάλα γραφεία είναι στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και εδώ στην Αθήνα, αλλά σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα και αν απευθυνθεί κάποιος λέγοντας ότι θέλω να υποβάλω τη μήνυσή μου για αυτή την υπόθεση και θέλω να το γράψει δηλαδή στην κατάθεσή του και θέλω να ενημερωθεί η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, γίνεται άμεσα από την αρμόδια υπηρεσία. Βέβαια, κάποιος μπορεί να απευθυνθεί και στην εισαγγελία. Εκεί είναι λίγο πιο χρονοβόρα η διαδικασία, γιατί από την εισαγγελία θα πρέπει να διαβιβαστεί ο φάκελος στο ηλεκτρονικό έγκλημα, έτσι ώστε να ξεκινήσει η έρευνα. Εκείνο που μου έχουν πει χαρακτηριστικά και προκύπτει και από το ρεπορτάζ είναι ότι αν σήμερα επιλέξω εγώ να βγάλω μια φωτογραφία μου που κάνω τις διακοπές μου και είμαι με μια συγκεκριμένη παρέα και ανεβάσω αυτή τη φωτογραφία για ένα δευτερόλεπτο σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο διαδίκτυο γενικότερα. Στο δευτερόλεπτο πάνω αποφασίσω ότι η φωτογραφία που ανέβασα δεν με κολακεύει, δεν μου αρέσει και θελήσω να την κατεβάσω. Η φωτογραφία αυτή παραμένει στο διαδίκτυο. Γιατί το χρόνο που θα κάνω εγώ να ανεβάσω και να κατεβάσω, κάποιος άλλος που την έχει δει μπορεί να την έχει ήδη αποθηκεύσει. Το ίδιο ισχύει για οτιδήποτε ανεβαίνει. Αν ανέβει μία φορά στο διαδίκτυο, είναι πάντα στο διαδίκτυο. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή σε αυτό. Οπότε θα πρέπει να απευθυνόμαστε στις αρχές. Μάλιστα, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έχει και ένα τετραψήφιο, έχει ακόμα και διαδικτυακούς τρόπους επικοινωνίας, είτε μέσω Twitter, είτε μέσω του Facebook, είτε μέσω email, που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί, να αποστείλει την καταγγελία και να επικοινωνήσουν οι αρχές με το συγκεκριμένο άτομο. Άρα το μόνο που χρειάζεται, κυρία Αλεξίου, είναι μια γυναίκα να σταματήσει να ντρέπεται, γιατί δεν έχει κανένα λόγο να ντρέπεται, και να αποφασίσει ότι θα κυνηγήσει αυτόν που προσπάθησε να την εκβιάσει. Όλα τα άλλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Έτσι ακριβώς. Εγώ δεν θα μείνω όμως μόνο στη γυναίκα. Είναι πάρα πολλοί έφηβοι που θεωρούν μεγάλη πλάκα να καταγράψουμε με το κινητό μας μία φάση και να κάνουμε χαβαλέ. Δεν είναι χαβαλές. Χαβαλές είναι όταν είναι τουλάχιστον δύο άτομα και γελάνε και οι δύο. Ή όταν είναι τέσσερα άτομα, γελάνε οι δύο, οι τρεις από τους τέσσερις. Όταν γελάει μόνος του ένας, ή κάτι τρέχει με αυτόν, ή δεν είναι πλάκα. Επειδή λοιπόν τα περιστατικά αυτά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και οι γυναίκες υπάρχουν και άντρες. Δεν πρέπει να τους εξαιρούμε από αυτή την ιστορία, αλλά τα περισσότερα θύματα, όπως έχει αποδειχθεί, είναι γυναίκες. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί έφηβοι, οι οποίοι φοβούνται, ντρέπονται, κάνουν μια απερισκεψία ή πάνω στην εφηβεία τους δοκιμάσανε κάτι, κάνανε κάτι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ντροπής. Καλύτερα να βγεις να το πεις εσύ μπροστά πρώτα από όλους ο ίδιος, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν δίπλα σου οι υπόλοιποι που καταλαβαίνουν την κατάσταση, μεγαλύτερης ηλικίας, οι ενήλικες, οι επίσημες αρχές, για να βοηθήσουν μια κατάσταση και να μπορέσουν να σε προστατεύσουν και να σου δώσουν λύση. Κύριε Αλεξίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την αφήγηση και για τις πάρα πολύ χρήσιμες συμβουλές. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να προσέχουμε και να μιλάμε. Να είστε καλά.